Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη δημόσια υγεία είναι γνωστή και σταθερή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι όντως υπάρχει κρυφή ή φανερή ατζέντα, τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας να αποδομήσει τη δημόσια υγεία, διότι περί αυτού γίνεται η συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα φανερό συμβόλαιο όλων των κομμάτων του συστήματος, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που συγκλίνει σε μία βασική κατεύθυνση, η οποία καταλήγει στο να είναι η υγεία προνόμιο αυτού που έχει να πληρώσει. Και είναι προνόμιο αυτού που έχει να πληρώσει, γιατί βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι, και στον οποίο αν θέλετε πρέπει να εστιάσουμε, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολύ ισχυρός ιδιωτικός τομέας που για να θησαυρίζει πρέπει να διατηρείται η υποβάθμιση του δημοσίου τομέα. Εδώ συμφωνείτε με γιατί το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνένοχος αυτή την υποβάθμιση του δημοσίου τομέα, δυστυχώς. Συμφωνούμε μόνο στα λόγια, στον τίτλο. Εάν ο δημόσιος τομέας λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί, δεν θα είχε κανένα λόγο να πηγαίνει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα, και εδώ πρέπει να δούμε ότι ακόμα και αν υπάρχει μια αύξηση των κρατικών δαπανών, όπως υπήρξε πράγματι σε αυτήν την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, διότι είχε αλλάξει γενικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια επεκτατική κατεύθυνση, δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα αυτό, θα χαθεί μέσα στη μαύρη τρύπα ενός ιδιωτικού τομέα που θα κάνει ακριβότερα φάρμακα, ακριβότερες εξετάσεις, και δείτε πού πήγε η όποια αύξηση των κρατικών δαπανών αυτή την τετραετία. Δεύτερο ζήτημα. Όσο παραμένει, τρία βασικά. Όσο παραμένει δεύτερον η επιχειρηματική λειτουργία του δημόσιου τομέα, είναι κατόνομα προσβάσιμη σε όλους. Είναι προσβάσιμη στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, γιατί η επιχειρηματική λειτουργία, η οποία δεν άρχισε επί Νέας Δημοκρατίας, τα πρώτα ανώνυμες εταιρείες νοσοκομεία τα ζήσαμε από τη Σαντορίνη του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Ότι για να λειτουργούν με τα επιχειρηματικά κριτήρια θα έχουμε τον στρατό των επικουρικών και των συμβασιούχων, τις εξαντλητικές υπερορίες, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες μόνο για τους γιατρούς. Επίσης συγκλίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Ναι, αλλά θέλω να πω, οι ανέξοδες εξαγγελίες είναι εύκολες. Όταν δεσμεύεσαι σε μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η υγεία και το φάρμακο είναι εμπόρευμα, και εδώ είναι η κάθετη ριζική διαφορά μας και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία, μοιραία τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν, όπως και όταν δεσμεύεσαι ότι θα έχουμε ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία θα είναι πολύ πιο αυστηρά το επόμενο διάστημα, γιατί κόπηκε η εποχή των παχυλών επιδομάτων, και αυτό το βεβαιώνουν όλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την Τράπεζα της Ελλάδας. Και υπάρχει και μια τρίτη διάσταση για την οποία δεν μιλάει κανείς. Γιατί πέρα από τα εγκλήματα που μπορούμε να πούμε για το ΕΚΑΒ από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ με την Κάλυμνο και την Κέρκυρα μέχρι σήμερα, για να μην τα ξεχνάμε. Για να μην τα ξεχνάμε. 300. Γιατί μιλάτε. Και για τη Σαντορίνη δεν έγινε ανώνυμο εταιρεία. Ότι στο ΕΚΑΒ. Ήταν να γίνει ανώνυμο και έγινε δημόσιο νοσοκομείο. Σαντορίνη, μην λέτε να μην πω. Μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά όχι. Νεκρούς είχαμε και τότε στα νησιά, γιατί δεν υπήρχε δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όλοι οι ίδιοι είναι, αλλά δεν καταλήγει. Εγώ δεν είπα αυτό, κύριε Βούτση. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είστε συνένοχοι. Δεν είπα ότι είστε οι ίδιοι σαν δύο σταγόνες νερό. Και λοιπόν, ήταν σε σχέση με τις ανάγκες. Δεν ήμασταν στα μνημόνια μέσα στο τα οποία έπεσαν από τον ουρανό, ή τα έφερατε εσείς και τα ψηφίσατε. Γιατί λέτε, οι Αριανοί τα έφεραν τα μνημόνια. Εσείς τα ψηφίσατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και το τρίτο. Και το τρίτο στοιχείο. Ότι όλα τα κόμματα έχουν κρυφθεί για τα μνημόνια. Να ολοκληρώσω, γιατί έλεγα. Εγώ δεν διέκοψα εξάλλου κανένα. Λέω ότι υπάρχει ένα τρίτο ζήτημα για το οποίο δεν μιλάει κανείς, που είναι η πρόληψη. Εδώ έχουμε δύο νεκρούς από εργατικά ατυχήματα κάθε εβδομάδα, με διαλυμένες επιθεωρήσεις εργασίας, κάνουν ό,τι μπορούν οι ελάχιστοι που έχουν μείνει. Έχουμε χιλιάδες προσλήψεις ενστόλων στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας, για παράδειγμα, και έχουμε μια επιθεώρηση περιβάλλοντος με 18 επιθεωρητές για όλη την Ελλάδα, και μια επιθεώρηση εργασίας η οποία, ακόμα και αν πάει να κάνει τη δουλειά της, θα βρει μπροστά της ένα νομοθετικό πλαίσιο που της λένε ότι μη θίγεις μόνο την εργοδοτική ευθύνη. Λοιπόν, ρίξτε. Για να απαντήσω. Από αυτή λοιπόν την άποψη, για να ολοκληρώσω, εμείς προτείνουμε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση από αυτά τα τρία κόμματα,
προτείνουμε έναν ανατρεπτικό δρόμο που το φάρμακο, η υγεία, οι εξετάσεις δεν θα είναι εμπορεύματα στα πλαίσια της μιας συνολικά διαφορετικής λειτουργίας της οικονομίας, της σοσιαλιστικής οικονομίας, και δίνουμε μάχες σήμερα για να καταργηθεί ο ιδιωτικός τομέας, για να αναβαθμιστεί πραγματικά ο δημόσιος και όχι να έχουμε εικονικές, αν θέλετε, εικονικούς διαγωνισμούς στελέχωσης που λένε σε κάποιον να μείνει στα νησιά με 750 ευρώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς σε αυτό το θέμα δεν θα τοποθετηθούμε πάνω σε απόρριτες υποτίθεται πληροφορίες, οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Θα σταθούμε πολιτικά πάνω στη μεγάλη εικόνα. Και αν θέλετε, εκεί είναι και η ουσία. Δεν είναι καινούριο, δεν αποτελεί είδηση το ότι το τουρκικό προξενείο και η τουρκική πλευρά έχουν διαχρονικά μία πολιτική που αξιοποιεί το μειονοτικό ζήτημα για να δουλέψει αποσταθεροποιητικά σενάρια στη Θράκη. Είναι πασίγνωστο και παλιό. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μόνο το τουρκικό προξενείο σχέδια, αν θέλετε δεν διευκολύνονται αυτά τα σχέδια, διευκολύνονται από μια σειρά άλλους παράγοντες. Δηλαδή υπάρχει η πολιτική ευθύνη διαχρονικά των ελληνικών κυβερνήσεων στο ότι δεν έχουν λυθεί μια σειρά ζητήματα βασικά τα οποία γεννούν την δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση στην περιοχή και τα οποία μπορεί να εκμεταλλεύεται και το τουρκικό προξενείο και συγκλίνουν σε μια πολιτική που θεωρεί... Άρα λέτε ότι δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Είναι θέμα πολιτικών και λέω και ποιον πολιτικών. Δηλαδή όταν όλα τα κόμματα του συστήματος θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα αυτή που θέτει και ο αμερικανικός παράγοντας στη Θράκη, δηλαδή τις επενδύσεις οι οποίες ενισχύουν το να μετατραπεί η Θράκη και ιδιαίτερα συγκεκριμένη νομή σε ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο στην περιοχή και αφήνουν όχι απλά σε δεύτερη μοίρα αλλά στο έλεος του Θεού μια σειρά άλλες βασικές παραμέτρους από τη σχολική διαρροή που είναι η πρώτη περιφέρεια αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση μέχρι τις απαραίτητες υποδομές για να μπορεί να ανασάνει ο πληθυσμός. Έχουμε αποτελέσματα μιας προδιαγεγραμμένης πορείας. Και επειδή αναφέρθηκε και η κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να κάνουμε μία ακόμα πιο βασική επισήμανση. Παρότι γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον φόβο αποσταθεροποίησης αξιοποιώντας και το μειονοτικό θέμα, στο οποίο όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να είναι πολύ σοβαρές και να μην αφήνουν καμία χαραμάδα στο θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μας έλεγαν ότι υπάρχει ασπίδα του ΝΑΤΟ που θα αποτρέψει κάθε αποσταθεροποίηση. Και βλέπουμε διαχρονικά τώρα με ευθύνη πάλι όλων των κυβερνήσεων από τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη μέχρι σήμερα μια τουρκική επιθετικότητα η οποία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς. Από εκεί που μιλάγαμε για γκρίζες ζώνες αμφισβητούνται η κυριαρχία ελληνικών νησιών και η κατάσταση στη Θράκη. Και βλέπουμε επίσης ότι αυτή την ασπίδα εξακολουθούν να τη διαφημίζουν τα κόμματα του συστήματος, τα οποία στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα είναι σύμφωνα για να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, θα είναι σύμφωνα και θα προετοιμάζουν το λαό την επόμενη μέρα κυβέρνηση και κάλπικη αντιπολίτευση, για να πάμε σε επώδυνους συμβιβασμούς στη Χάγη, όπου δεν υπάρχει μόνο η ελληνική ατζέντα, αλλά εμφανίζεται η τουρκική, απέναντι στην οποία δεν μας λένε ποιοι θα είναι αυτοί οι επώδυνοι συμβιβασμοί. Από αυτή λοιπόν την άποψη πρέπει να σημαδεύσουμε τον πραγματικό αντίπαλο στην περιοχή που είναι και η τουρκική αστική τάξη και η ελληνική και το ΝΑΤΟ. Και αυτό το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Μάλιστα. Και δυναμικό. Και στο ζήτημα των, αυτών, και στο ζήτημα του ΝΑΤΟ, των θεμάτων τα οποία αφορούν, αν θέλετε, το μέλλον της χώρας γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εμπλοκή της χώρας βαθύτερα σε υπεριαλιστικά παιχνίδια, και αυτά τα ζητήματα πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για την επόμενη μέρα. Και συγκρούονται δύο στρατηγικές. Η στρατηγική που λέει να μπλέξει η χώρα ακόμα βαθύτερα στο παιχνίδι, στις φλόγες του πολέμου, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν και από τα βόρεια και από τα ανατολικά σύνορά της, γιατί η εμπλοκή δεν αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και η στρατηγική που λέει να κινηθούμε στην αντίθετη κατεύθυνση της αποδέσμευσης από το ΝΑΤΟ και τα παιχνίδια που παίζει η ελληνική και η τουρκική αστική τάξη, την οποία υποστηρίζει, ξαναλέω, μόνο το ΚΚΕ.